αυτήν εδώ τη συγκέντρωση στέλνουμε μήνυμα ότι απορρίπτουμε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης που είναι χρόνιες επιδιώξεις της εργοδοσίας. Στέλνουμε μήνυμα ότι δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε ξανά εμείς. Δεν δεχόμαστε να μειωθεί κι άλλο το εισόδημά μας. Δεν θα συνενέσουμε στη μισή δουλειά, μισή ζωή που κυβέρνηση και εργοδοσία θέλουν να επιβάλλουν. Δεν θα δεχτούμε απολύσεις. Συνάδελφοι πήραν φόρα. Από την αρχή της επιδημίας, οι εργοδότες στο αεροδρόμιο της Αθήνας πήραν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να φορτώσουν τη χασούρα στους εργαζόμενους με αναγκαστικές άδειες και τρομοκρατία ότι η επιχείρηση θα κλείσει στη Select Service Partner, ότι είμαστε πολλοί, αντίστοιχα και στις υπόλοιπες επισητιστικές επιχειρήσεις. Στη Newrest με απολύσεις και αναγκαστικές άδειες, χωρίς να έχει καταβληθεί ούτε το δώρο Πάσχα, με τις εκατοντάδες απολύσεις της εταιρείας Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών. Και τώρα συνεχίζουν να μας έχουν στον πάγο, χωρίς να ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε στη δουλειά, ενώ ήδη στη Newrest η εργοδοσία έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε εκατοντάδες απολύσεις. Όλοι με μια φωνή, κυβέρνηση και εργοδοσία, μας καλούν να κάνουμε ξανά θυσίες στο όνομα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Μας λένε ότι πάνω απ' όλα είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μας καλούν δηλαδή να πληρώσουμε την κρίση τους και να δεχτούμε τις απολύσεις μας, τη μείωση του μισθού μας, να δεχτούμε την κατάργηση κάθε μέτρου ελέγχου και πρόληψης του εισερχόμενου τουρισμού κατά του κορονοϊού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία μας αλλά και των οικογένειών μας. Το λεγόμενο θαύμα του τουρισμού, οι 33 εκατομμύρια αφίξεις και τα δισεκατομμύρια κερδών βγήκαν από τη σκληρή δουλειά, από την ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τη δουλειά χωρίς ξεκούραση. Η Newrest για το 2019 είχε κύκλο εργασιών 58 εκατομμύρια ευρώ, η Select Service εκατομμύρια ευρώ, ενώ άνοιγε το ένα κατάστημα μετά το άλλο σε όλη την Ελλάδα. Να πληρώσουν λοιπόν αυτοί που δεν έχουν πληρώσει ούτε ευρώ όλο αυτό το διάστημα και έχουν κερδίσει τώρα τόσα που μπορούν να ζήσουν 50 ζωές ακόμη. Εμείς μιλάμε για την επιβίωσή μας, για το αν θα μπορούμε να περάσουμε την επόμενη μέρα, ενώ αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Συνάδελφοι, έχουμε πείρα από την προηγούμενη κρίση, όπου και τα μνημόνια ήταν δήθεν προσωρινά. Δεν αποτελεί λύση ο ατομικός δρόμος ή η λογική να δεχτούμε μειώσεις για να έχουμε δουλειά, αφού τελικά όλοι βιώσαμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Τα μέτρα έμειναν, ενώ όποιο δικαίωμα καταφέραμε να το διαφυλάξουμε, αυτό έγινε μέσα από σκληρούς αγώνες κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της. Ένα δρόμο λοιπόν έχουμε, να οργανώσουμε τον αγώνα μας με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες, τη διασφάλιση του εισοδήματός μας στο ύψος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, αφού με βάση αυτό έχουμε σχεδιάσει τις υποχρεώσεις μας. Παλεύουμε ενάντια στις αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κάνουν ακόμα πιο ελαστική, πιο κακοπληρωμένη τη δουλειά μας. Απαιτούμε να απαγορευτούν οι απολύσεις για το επόμενο διάστημα. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, αφού οι ανάγκες μας δεν χωράνε στη δίψα των επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη κερδοφορία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες μας.